Κοιτάξτε τώρα στα σοβαρά μας. Πριν από λίγο, να σας πω πληροφορίες τελευταία στιγμή, ολοκληρώθηκε το πρόγευμα εργασίας του κ. Μητσοτάκη με τους 28 πρεσβευτές χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λόγω της προεδρίας. Είναι αυτό που γίνεται κάθε φορά. Νομίζω ότι θα βγάλει ειδήσεις. Θα βγάλει πολλές ειδήσεις. Μία τώρα που πρόλαβα έτσι να ενημερωθώ είναι ότι ο κ. Μητσοτάκη συνεχίζει αυτή την ρητορική και την τακτική να αφήνει εχμές και να ανεβάσει συνεχώς τους τόνους για τις τάσεις των εταίρων. Σε ό,τι έχει να κάνει με το τέλος του Τρίτου Μνημονίου. Δηλαδή, τους επιρρύπτει ευθύνες, διότι πανηγύρισαν, όπως είπε και στην Άρτα, δεν ξέρω αν το θυμάστε προχθές, άσκοπα και υπερβολικά για κάτι τελικώς που έκανε κακό στην ελληνική οικονομία. Έχω την πληροφορία ότι το είπε μέσα και στους πρεσβευτές με έναν τρόπο. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες πώς καταγράφεται ουσιαστικά. Άρα, και αυτό είναι ένα στοιχείο το νομίζω που πρέπει να κρατήσουμε και για τους επόμενους μήνες. Θα το ακούμε πολύ συχνά είναι από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που θα ανεβαίνει σιγά σιγά.